Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος 2018, καθώς μετά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας χθες από τη Βουλή, δρομολογείται η υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης που θα ορίζει τους δικαιούχους, τη διαδικασία και τα κριτήρια. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα θα υποβάλλονται στο κοινωνικόμέρισμα.gr μόλις η πλατφόρμα τεθεί σε διαθεσιμότητα χρήσης, πράγμα που αναμένεται να γίνει άμεσα εντός των επόμενων ημερών, πιθανόν μέχρι την προσεχή Τρίτη. Η πιο φθηνή Golden Visa της Ευρώπης αλλά και οι υψηλές αποδόσεις που μπορούν να επιτύχουν τα ακίνητα που νοικιάζονται σε τουρίστες είναι οι δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους παρατηρείται μια αναβίωση στην ελληνική αγορά ακινήτων, σύμφωνα με την διεθνής ηλεκτρονική πλατφόρμα ακινήτων Tranio. Πέρα όμως από την φθηνή Golden Visa, η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας στη χώρα μας είναι επίσης από τις χαμηλότερες της Ευρώπης. Τώρα η αγορά βρίσκεται στο κατώτερο σημείο του κύκλου, αλλά ξεκινά να αναπτύσσεται. Η Τράπεζα της Ελλάδας κατέγραψε αύξηση στις τιμές κατοικιών για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, αναφέρει η έκθεση. Στο Σφυρί βγαίνει μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού από τις πιστότερες τράπεζες στο εμπορικό κέντρο Avenue στο Μαρούσι. Το εμπορικό κέντρο ανήκει στην Τρόπεα, πρώην Σάνιο, και βγαίνει τμηματικά σε πληστηριασμό στις 19 Δεκεμβρίου 2018 για συνολικό τίμημα που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Το εμπορικό κέντρο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάιο του 2007 και καλύπτει έκταση 22.000 τετραγωνικά μέτρα, στα οποία στεγάζονται πάνω από 60 επώνυμα καταστήματα. Ο πληστηριασμός του εμπορικού κέντρου αποφασίστηκε καθώς η πρώην Σάνιο δεν τήρησε τους όρους ομολογιακού δανείου ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με τον γενικό δείκτημο να κυμαίνει 607,07 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,66% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.